Τι γιορτάζουμε λοιπόν το Άγιο και Μεγάλο Σάββατο άλλο από τη Θεόσομη Ταφή του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, του Θεού και Σωτήρος ημών και την Ισάδου κάθοδο αυτού για τον οποίο το ημέτερο γένος ελυτρώθη από τη φθορά και μετέβη στην αιώνια ζωή. Για να πούμε έτσι, από όλες τις άλλες μέρες του χρόνου οι Άγιες Τεσσαρακοστές είναι ανώτερες κατά το Σέβας. Και πάλι από τις άλλες 400 ανώτερη η Αγία και Μεγάλη και πάλι από αυτήν ανώτερη και μεγαλύτερη Μεγάλη Εβδομάς. Και πάλι από τη Μεγάλη Εβδομάδα μεγαλύτερο και θεότερο είναι αυτό το Μέγα και Άγιο Σάββατο. Λέγεται Μεγάλη Εβδομάς και Μέγα Σάββατο όχι τάχα επειδή είναι οι μέρες αυτές μεγαλύτερες ή οι ώρες αλλά επειδή τα μεγάλα και υπερφυοί τεράστια και εξαίσια έργα του Σωτήρου Σιμών, εν αυτοί επράχθησαν τη Μεγάλη Εβδομάδη και δια τούτου λέγεται Μεγάλη. Σήμερα όμω ο κύριο ούτε έπραξε ούτε έπαθε τίποτε σε πάνω στη γη, αλλά σωματικό εκείτετο στον τάφο από το εσπέρα τη Παρασκευή και η Αγία του Ψυχή κατέβει στερνάδι για να εγείρει από εκεί τους προπάτορες μαζί με τον εαυτό του. Καθώς όμως την πρώτη κοσμογενεσία όλα τα άλλα ο Θεός στις έξι μέρες επίησε και την ιστερινή μέρα, δηλαδή την έκτη, έπλασε και τον άνθρωπο, έσχατο και ολοϊστερινό δημιούργημα, έπειτα την εβδόμη έπαυσε από όλα του τα έργα και αγίασε αυτήν και Σάββατο την ονόμασε που θέλει να πει κατάπαυσης. Τέτοια λογή και εδώ στην εργασία του νοητού κόσμου, αφού άριστα και καθώς έπρεπε έπραξε όλα, και στην έκτη μέρα πάλι ανέπλασε τον φθαρέντα άνθρωπο και με το ζωηφόρο του σταυρό και θανάτο τον εκενούργωσε στην εβδόμη αυτή μέρα κατέπαυσε την τέλεια των έργων του κατάπαυση ύπνο δηλαδή θάνατο ύπνό σα τον ζωοποιό και σωτήριο της ημετέρας φύσεως κατέβηκε λοιπόν ο του Θεού λόγος μαζί με τη σάρκα στον τάφο, κατέβηκε όμως και στον άδη με την ακύρα του και θεία του ψυχή, χωρισμένη από το σώμα μετά το θάνατο, την οποία και στα χέρια του πατέρα παρέδωσε με φωνή μεγάλη λέγοντας κατά τον Ευαγγελιστή Λουκά «Πάτερ, εις χείρα σου παραθήσω με το πνεύμα μου, εις τον οποίον άναρχο πατέρα του πρόσφερε και το ίδιο του αίμα χωρίς να το ζητήσει για να λυτρώσει εμάς τους κατά Επειδή δεν κρατήθηκε στον άδη και «Η ψυχή του Κυρίου μας καθώς των άλλων Αγίων ψυχές, επειδή δεν είχε ολότελα καμιά μετοχή καθώς οι άλλες από την κατάρα των προπατώρων του γένους μας και η θεότητα ήταν άκρος ενωμένη με αυτήν και με το σώμα στο σταυρό και στον τάφο χωρίς να πάσχει τίποτα από τα ανθρώπινα και φθορά μεν έπαθε το Κυριακό σώμα που είναι ο χωρισμός της ψυχής από το σώμα». Διαφθορά όμως δηλαδή διάλυση της άρκας και των μελών αφανισμό καθόλου δεν έπαθε αφού όμως όπως είπαμε χτες ο Ιωσήφ έθαψε το θείο σώμα του Κυρίου οι Ιουδαίοι πήγαν στον Πιλάτο και του είπαν «Αφέντη θυμηθήκαμε ότι εκείνος ο πλάνος ακόμα τον ζούσε είπε ότι ύστερα από τρεις μέρες ανασταίνομαι». Λοιπόν, σε παρακαλούμε, πρόσταξε του στρατιώτε σου να κάνουν τη δυνατή ασφάλεια στον τάφο. Μην τύχει και πάνε οι μαθητέ του νύχτα και τον κλέψουν και έπειτα κηρύξουν στον κόσμο ότι αναστήθηκε από του νεκρού. Και τότε θα ακολουθήσει η ασχάτη πλάνη χείρων τη πρώτη. Και καθώ ζήτησαν, του δόθηκε άδεια και έκαναν όπω ήθελαν. Και ο κακή κοφάντε, αν ήταν πλάνο, τι φοβάστε από τα λόγια του πλάνου αφού τον θανατώσατε όταν ζούσε. Λοιπόν, ομολογουμένο πέθανε και εξ αυτό πρέπει να ομολογηθεί. Πότε όμω και πού φαίνεται να πούμε στου Ιουδαίου κοινό μετά τρει μέρε εγείρω με, ίσω από το παράδειγμα του Ιωνά το συμπέραναν. Στοχαστείτε δε χριστιανοί πως όσα εκείνοι οι αγνώμονες έπραταν ενάντια ήταν στη βουλή τους, γιατί οι ίδιοι φύλακε που έβαλαν στον τάφο εκείνοι στάθηκαν μάρτυρε ύστερα της Αναστάσεως του Χριστού. Αλλά ο Άδη από τώρα κάτω συστρέφεται και η ηλικία αισθανόμενο πω πάσχει από δύναμη κρατεότατη και αίτητη. Το λοιπόν ύστερα από λίγο έχει να ξεράσει με την άδικη κατάποση του Χριστού του στερότατου και ακρογωνιαίου λίθου και όλους εκείνους που εξ αρχής κατάφαγε και την παμφάγω του γαστέρα γέμισε. Τι ανεκφράστο ο συγκαταβάσει Χριστέ ο Θεός ημών ημάς αμήν. Και γι' αυτό και ψάλουμε το απολυτίκιο του Αγίου και Μεγάλου Σαββάτου ευσχήμων Ιωσήφ από του ξύλου καθελών το άχρητο σου σώμα συνδώνει καθαρά και αρώμασιν εμνήματι κενό κυδέψας απέθετο. Δόξα Πατρί και Υιό και Πνεύματι, ότι ήλθες προς τον θάνατον, η ζωή αθάνατος τότε τον άδεινε νέκρο σας, τη αστραπή της θεότητος. Ότι δε και τους τεθνεώτας εκ το καταχθονίων ανέστησας, πάσε δυνάμει των επουρανίων εκράβγαζων, ζωδότα Χριστέ ο Θεός ημών και νύν και εκεί στους αιώνας των αιώνων αμήν. Τες παρά το μνήμα επιστάσου άγγελος ευώα, τα μοίρα της θνητής υπάρχει αρμόδια. Χριστός δε διαφθοράς δείχνει αλότριος. Και το κοντάκι ο πάλι κλείνει την ημέρα, την άβυσον ο σα, νεκρός οράτε. Και σμύρνη και συνδώνει ενηλυμένος, εμνημείο κατατίθεται. ω στυνητός ο αθάνατος. Γυναίκες δε αυτόν ήλθον μυρίσε, κλαίουσε πικρός και εκβοώσε, τούτο Σάββατον εστί του υπερευλογημένον, ενώ Χριστός αφυπνώσας, αναστήσετε τριήμερος. Και έτσι τελειώνουμε με τα συναξάρια της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής και της μεταφράσεως από το συναξαριστή του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου, του μεγαλύτερου θεολόγου των νεωτέρων χρόνων. Καλή Ανάσταση αδελφοί μου και καλή και ευλογημένη όχι απλώς Ανάσταση, αλλά ανάληψη, γιατί πάντες αναστήσονται όλα τα έθνη, όλοι οι λαοί, αλλά όχι πάντες αναληφθήσονται.